Πάμε στην Αλόνισο, στο πανέμορφο αυτό νησί, καθώς αξίζει να πούμε ότι βρίσκεται στους 7 top οικολογικούς προορισμούς παγκοσμίως το νησί και σίγουρα δεκάδες τα ρεπορτάζ τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας και έχουν κυκλοφορήσει αυτή τη βδομάδα. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Αλονίσου, τον κύριο Πέτρο Βαφίνη. Δήμαρχε, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη, καλησπέρα στην Ελλάδα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και είναι μεγάλη μου τιμή, γιατί πραγματικά η σύνδεσή μας με το όμορφο νησί της Κρήτης για μένα έτσι είναι πάρα πολύ σημαντική. Συνηθίζουμε εδώ στον Όμιλο της Κρήτη TV και στην εκπομπή μας να πραγματοποιούμε συνδέσεις, να συνδεόμαστε με όμορφους προορισμούς, με όμορφους τόπους όπως είναι η Αλόνισος, ένας ξεχωριστός τόπος που πέτυχε για πολλούς το ακατόρθωτο. Η αλήθεια είναι πώς το προσπαθείτε εδώ και πολλά χρόνια. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ και πολλά χρόνια πράγματι εμείς τουλάχιστον τόσο η Δημοτική Αρχή όσο και οι κάτοικοι του νησιού έχουμε εμπεδώσει ότι για μας πλέον το περιβάλλον αποτελεί το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Και εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά σε αυτό, όχι μόνο να το διατηρήσουμε, να το προβάλλουμε, γιατί ξέρετε περιβάλλον είναι πολιτισμός. Και βεβαίως στοχεύουμε παράλληλα με το περιβάλλον σε καινοτόμες δράσεις που αναπτύσσονται τώρα τελευταία και μάλιστα πριν 2 χρόνια, όπως ξέρετε, εγκαινιάστηκε το πρώτο υποβρύχιο μουσείο στην Ελλάδα. Βέβαια. Στη με θέση... ένα αρχαίο ναυάγιο μεγάλης ιστορικής αξίας, 5ος αιώνας π.Χ. Ναι. Με 3.500 αμφορείς στο νησάκι της Περιστέρας. Στο νησάκι της Περιστέρας. Αν θυμάμαι καλά, βέβαια, από το 2015 είχατε καταργήσει τις πλαστικές σακούλες. Είχα ασχοληθεί με ένα σχετικό ρεπορτάζ. Διορθώστε με, Δήμαρχε. Σωστά, το 2015 ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια του Δήμου Αλονίσου με κάποιες οργανώσεις να προχωρήσουμε στην μείωση της πλαστικής σακούλας και στη συνέχεια να προχωρήσουμε πέρα από την κοινοτική οδηγία ένα βήμα παραπέρα στην κατάργηση της πλαστικής σακούλας και βεβαίως αυτό το έχουμε καταφέρει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και πραγματικά ήταν μια πρωτοβουλία που διεθνώς έχει αναγνωριστεί. Όχι μόνο πέρα από τα σύνορα της Ευρώπης αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Και αυτός βέβαια ήταν ένας από τους 3 λόγους που το μεγάλο αυτό ταξιδιωτικό περιοδικό, το έγκριτο περιοδικό της Αγγλίας μας κατατάσσει στους κορυφαίους, στους 10 κορυφαίους οικολογικούς προορισμούς. Στη θέση 2, Δήμαρχε, στη θέση 2 είστε. Στη θέση 2 στον κόσμο. Που αυτό, ξέρετε, δεν τιμά μόνο την Αλόνισο, τιμά και την Ελλάδα. Σωστά. Διότι είναι μια κατάταξη παγκόσμια και όχι περιφερειακή ή ελληνική. Η τοπική, πολύ σωστά. Είναι το περιοδικό της Ένωσης Βρετανών Ταξιδιωτικών Πρακτόρων. Ξέρετε, οι Βρετανοί, ξέρετε, είναι δύσκολοι. Είναι καχύποπτοι. Δεν προχωρούν εύκολα σε εγκομιαστικά σχολεία. Είναι δύσκολοι κριτές και καλά κάνουν. Άρα λοιπόν για μας είναι πολύ μεγάλη τιμή το γεγονός ότι λάβαν υπόψη τους 3 βασικά πράγματα. Το ένα είναι το θαλάσσιο πάρκο. Ξέρετε στην Αλόνισο έχουμε το μεγαλύτερο θαλάσσιο πάρκο της Μεσογείου. Αλονίσου και Βορείων Σποράδων εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει το ναυάγιο της Περιστέρας όπως είπαμε πριν. Ναι. Και βεβαίως οι δράσεις μας, οι περιβαλλοντικές, σχετικά με το και με την πλαστική σακούλα, αλλά και με άλλες δράσεις, με την ανακύκλωση και γενικώς γίνονται πάρα πολλά πράγματα για την, όπως είπα και πριν, για την προστασία και την διαφύλαξη του περιβάλλοντος. Το θέμα είναι βέβαια να γίνει και κεφάλαιο του χρόνου το 2022. Ακούστηκε έτσι το όνομα το νησί Αλόνισος σε όλο τον κόσμο. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερους τουρίστες στον θεματικό τουρισμό. Εμείς ως νησί, ξέρετε, έχουμε η στρατηγική που έχουμε χαράξει εστιάζουμε στον ειδικό τουρισμό και όχι στον μαζικό τουρισμό. Άρα λοιπόν δράσεις όπως είναι οι καταδύσεις που τώρα αναπτύσσονται ραγδαία,
ο καταδυτικός τουρισμός, ο περιπατωτικός τουρισμός με ένα μεγάλο δίκτυο μονοπατιών σύγχρονα, γαστρονομικός τουρισμός και άλλες καινοτόμες έτσι δράσεις, προσπαθούμε να προβάλλουμε και να προσελκύσουμε τουρίστες έτσι σε ειδικές μορφές τουρισμού. Μάλιστα. Λοιπόν, με το βλέμμα στραμμένο στο 22, λοιπόν, προχωράει η Αλόνισος. Τι να στείλουμε, την καλησπέρα μας και τους χαιρετισμούς μας. Να στείλετε την καλησπέρα και στους κατοίκους εδώ της Αλονίσου και εμείς βεβαίως. Το σύνολο των κατοίκων, δήμαρχοι εκεί, μόνιμοι κάτοικοι, πώς είστε? Μόνιμοι κάτοικοι με την απογραφή του 11. Τώρα περιμένουμε τα καινούργια στοιχεία. Όπως ξέρετε, ξεκίνησε η απογραφή. Το 11 είμαστε 2.700 μόνιμοι κάτοικοι. Ναι. Αυτή είναι βέβαια, βέβαια ο πληθυσμός αυτός το καλοκαίρι, όπως συμβαίνει σε όλα τα νησιά της Ελλάδας, αυξάνεται. Μας τριπλασιάζεται, τετραπλασιάζεται. Έτρεξε και ο εμβολιασμός εκεί με τη μία. Ήσασταν στις περιοχές, υποθέτω, Πάει καλά ο εμβολιασμός, ναι. Έχει πάει καλά. Βέβαια και εμείς, όπως και όλη η Ελλάδα, έχουμε μερικά προβλήματα σε ηλικίες άνω των 65. Πιστεύω να τις ξεπεράσουμε, αλλά το ενθαρρυντικό είναι ότι οι νέοι άνθρωποι και ιδιαίτερα αυτοί που ασχολούνται με τον τουρισμό έστρεξαν από την πρώτη στιγμή να εμβολιαστούν. Μάλιστα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω, με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι. Εγώ σας ευχαριστώ, χαιρετίσματα και πολλά φιλιά στην όμορφη Κρήτη. Σας ευχαριστούμε πολύ, λοιπόν, και από την